Φίλες και φίλοι του Xlibris, καλώς ήρθατε και σε αυτό το επεισόδιο. Η πανδημία φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση και σιγά σιγά γυρίζουμε στους γνώριμους ρυθμούς της ζωής. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η τάση και σύντομα όλο αυτό θα είναι μια, δεν θέλω να πω κακή ανάμνηση, αλλά να το πω αλλιώς, θα είναι ένα χρήσιμο μάθημα, αφενός σημαίνει για τη σημασία που έχουν κάποια πράγματα που μέχρι τώρα τα θεωρούσαμε δεδομένα, αλλά και για την ανάγκη, θα μου επιτρέψω να θεωρήσω, να αλλάξουμε λίγο τους αριθμούς της ζωής μας και να απολαμβάνουμε περισσότερο αυτά τα οποία έχει να μας προσφέρει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ήρθα να σας μιλήσω όμως για βιβλία, δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω στις πάνω στο θέμα, για τους βιβλιόφιλους ήταν μια ευκαιρία να διαβάσουμε λίγο περισσότερο, να πιάσουμε βιβλία τα οποία τα είχαμε αφήσει καιρό, να πιάσουμε μεγάλα βιβλία ή δύσκολα βιβλία, επομένως όλοι εξοπλίσαμε το χρόνο μας. Παράλληλα, διάφοροι φίλοι έχουν οργανωθεί σε ομάδες συζήτησης, σε λεξικές ανάγνωσης, σε challenges, σε ένα σωρό διάφορα events που προσπαθούν να μας βοηθήσουν να μην αισθανθούμε μόνοι μας τις αναγνώσεις μας. Έτσι και εγώ προσκλήθηκα και μου άρεσε και θα συμμετέχω σε δύο event τα οποία τρέχουν αυτόν τον καιρό. Ο ένα φυσικά έχει να κάνει με αστυνομικά βιβλία και μιλάμε για το Crimeathon, μια έμπνευση κατά κύριο λόγο της Μουκίτοκατ, της γνωστής σας. Θα έχουμε τελείξει την περιγραφή και το δεύτερο που είναι ανοιχτές ακόμα οι συμμετοχές, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς, είναι το Bibliovision 2020, το οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Instagram, θα ανεβάσουμε και σχετικό υλικό, αλλά link όπως είπαμε θα έχω και εδώ πέρα στην περιγραφή του βίντεο. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες τις αξιοποίησα διαβάζοντας ένα βιβλίο το οποίο είναι πραγματικά μεγάλο και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά γιατί είναι σχεδόν 900 σελίδες, περίπου 850 σελίδες αντρεπατώμενοι το κυρίως κείμενο, αλλά και μεγάλο για αυτά που λέει. Μιλάω για το βιβλίο Post-War ή αλλιώς η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, όπως έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, του Τόμ Τζοντ. Εγώ το διάβασα στην αγγλική έκδοση, το διευκρινίζω. Έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς η τιμή του είναι λίγο τσουχτερή σε σχέση με την αγγλική έκδοση. Μόνος όσοι έχετε ευχαίρεια στα αγγλικά, το βλέπω σαν μονόδρομο. Είναι ένα πυκνογραμμένο βιβλίο και πραγματικά θέλει και το χρόνο του για να το εμπεδώσεις, για να το μελετήσεις και να το ευχαριστηθείς. Είναι ένα βιβλίο από αυτό που εγώ ονομάζω ένα ιστορικό βιβλίο, καθαρά ιστορικό, που από αυτό που εγώ ονομάζω βιβλία αναφοράς. Είναι από τα βιβλία τα οποία θα συζητούνται για πάρα πολύ καιρό. Ο ιστορικός, ο καθηγητής Τόμ Τζοντ, δυστυχώς πέθανε το 2010 και γιατί και λέω ότι θα ήθελα να ζούσε ακόμη και να είχαμε μια ιστορία του μετά από εκεί που τελειώνει το βιβλίο. Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο ακριβώς μετά τον πόλεμο, το πω έτσι, από το 1945 μέχρι το 2005 καλύπτει αυτή την περίοδο της Ευρώπης. Θα ήθελα να έχω και την τελευταία 15 ετία την καταγραφή του καθηγητή, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτά που γράφει μέσα στο βιβλίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις δίνουν στον αναγνώστη το απαραίτητο υπόβαθρο να κατανοήσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της Ευρώπης, το πώς εξελίχθηκαν, γιατί είναι έτσι όπως είναι η Ευρώπη σήμερα, τι μεσολάβησε, ποιες αποφάσεις που πάρθηκαν δεκαετίες πριν οδήγησαν στο να είναι τα πράγματα είτε γεωγραφικά, είτε πολιτικά, είτε οικονομικά, έτσι όπως είναι σήμερα. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που οποιοδήποτε
Έχει ένα ενδιαφέρον όποιο θέλει να είναι ενεργό Ευρωπαίο πολίτη. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα ιστορικά βιβλία που θα πρέπει να διαβάσει. Και το τονίζω, είναι ένα βιβλίο ιστορικό. Δεν είναι ένα βιβλίο διδακτικό, δεν είναι ένα βιβλίο κατήχηση, δεν είναι ένα βιβλίο πολιτικό που προσπαθεί να προωθήσει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία, κάποια συγκεκριμένη ατζέντα. Είναι ένα βιβλίο ιστορικό που με βάση τις ιστορικές πηγές, με βάση τα γεγονότα, εξετάζει, μας παρουσιάζει αναλυτικά τα γεγονότα, αλλά όχι με τον ξεροστεγνό τρόπο που μπορεί κανείς να βρει άνετα οπουδήποτε, ακόμα και στο διαδίκτυο, αλλά κάνει μια ανάλυση των γεγονότων, μας δείχνει πώς συνδέονται μεταξύ τους, μας δείχνει πώς αυτά επηρεάζουν και επηρεάστηκαν από τους ανθρώπους. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, οι άνθρωποι είναι πίσω από τα γεγονότα, δεν συμβαίνουν μόνο τους και μας χτίζει σιγά σιγά όλο αυτό το οικοδόμημα της μεταπολεμικής ιστορίας της Ευρώπης. Είναι ένα αναλυτικότατο βιβλίο, το οποίο καλύπτει την ιστορία και σε επίπεδο γεγονότων, αλλά και καλύπτει και το πολιτικό κομμάτι, και το κοινωνικό κομμάτι, και το πολιτιστικό κομμάτι, δηλαδή είναι μια πλήρης καταγραφή της κοινωνίας, των κρατών, των πολιτών, των συνηθιών, των γεγονότων που συνέβησαν στην Ευρώπη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και το 2005. Είναι ένα βιβλίο το οποίο φυσικά έχει επενεθεί διεθνώς και θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιβλία πάνω στο θέμα. Φυσικά, κανένα βιβλίο δεν μπορεί να είναι πλήρες και να είναι και φυσικά ένα τέτοιο βιβλίο δεν μπορεί να εμβαθύνει πάρα πολύ στις επιμέρους τοπικές ή ακόμα και διεθνείς λεπτομέρειες και γι' αυτό ο ίδιος ο συγγραφέας μας παραπέμπει, έχει εκτενή βιβλιογραφία, η οποία βιβλιογραφία είναι τόσο μεγάλη που δεν χωράει όλη στην έντυπη έκδοση που είχα εγώ και υπάρχουν παραθέτονται οι σύνδεσμοι που μπορεί κάποιος να κατεβάσει ολόκληρη τη βιβλιογραφία, φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται. Όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα βιβλίο που συγκλονίζει. Γεγονότα τα οποία τα έχουμε ακούσει και μάλιστα οι νεότερες γενιές μπορεί να τα έχουν ακούσει απλώς να αναφέρω χωρίς να ξέρουν τι γίνεται. Εδώ παρουσιάζονται και δεν παρουσιάζονται απλά, αναλύονται. Μας παρουσιάζει ο συγγραφέας το γιατί φτάσαμε στα γεγονότα αυτά τα οποία έγιναν, π.χ. ο Μάης του 68, η ανοίξη της Πράγας, ακόμα νωρίτερο ψυχρός πόλεμος στην Ευρώπη, πάντοτε είναι επικεντρωμένο στην Ευρώπη το βιβλίο. Καταλήγει ο συγγραφέας, μας παρουσιάζει γιατί καταλήξαμε σε αυτό το γεγονότο, όπως επίσης το αφήνει εκεί, παρουσιάζει και το τι συνέπειες είχαν μετά αυτά τα γεγονότα για την Ευρώπη, για τους πολίτες της, για αυτούς που τα έζησαν, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Είναι ένα ολοκληρωμένο, θα λέγω, ένα πλήρες βιβλίο για την μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης, που σε κάθε περίπτωση το συστήνω να το διαβάσετε. Είναι ένα βιβλίο που θέλει το χρόνο, σαφώς, είναι ένα βιβλίο που θα πάρει χρόνο και φυσικά είναι ένα βιβλίο το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ανατρέξετε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο η χρησιμότητα το εξαντλείται στο να το διαβάσετε μία φορά. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα και όσοι έχουν ενδιαφέρον για αυτή την ιστορική περίοδο σίγουρα θα ανατρέχουν συχνά σε αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν η γνώμη μου για το εξαιρετικό, πρέπει να πω, βιβλίο Post-War, η Ευρώπη μετά τον πόλεμο του ιστορικού Paul Judd. Ελπίζω να το διαβάσετε κι εσείς ή να το βάλετε τουλάχιστον στα υπόψη σας και να συζητήσουμε και φυσικά να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε σε σχέση με αυτό το βιβλίο και θα χαρώ να σας απαντήσω και να έχουμε συζήτηση. Αυτά λοιπόν και στο σημερινό επεισόδιο του Ex Libris. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο.